Αγαπητέ, όπως πάντα το Lamia Report έχει σωστές πληροφορίες. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα μήνυμα. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Είναι η πρώτη φορά που θα ανοίξω την καρδιά μου, γιατί το οφείλω να το κάνω αυτό σε ανθρώπους που συμπάσχουν, σε ανθρώπους που έχουν αρρωστήσει και που είναι άρρωστοι. Εγώ στα 35 ετών, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή, 9 χρόνια, στα 10, ξεκίνησε ένα καρδιολογικό σοβαρό πρόβλημα. Είχα 3 επεμβάσεις ablation στην καρδιά, όσοι το έχουν υποστεί και μάλιστα πριν από 10 χρόνια, γιατί τώρα έχει εξελιχθεί και είναι κάτι διαφορετικό εντελώς, ξέρουν τι λέω. Για 2 χρόνια έχασα τον κόσμο. Έχασα τον κόσμο όχι τόσο από την αρρώστια, όσο από την ψυχολογία. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Έπαιρνα χάπια για να κοιμάμαι. Από την αγωνία ότι φοβόμουν να μην πεθάνω. Γιατί η καρδιά, όταν βρεις το πρόβλημά σου, είναι περισσότερο μετά η ψυχολογία. Και το γιατρέψεις, ή αν δεν το γιατρέψεις, αν ζεις με αυτό, όπως εγώ ζω με αυτό, το πρόβλημα της κολπικής μαρμαρυγής, τότε μπορείς να ζεις κανονικά, εφόσον τηρείς τα ιατρικά πρωτόκολλα, να κάνεις δηλαδή ό,τι σου λένε οι γιατροί, να παίρνεις τα φάρμακά σου και να κάνεις μία ζωή έτσι όπως σου πούν οι γιατροί. Εγώ λοιπόν είχα μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία. Μέχρι που βρέθηκαν κάποιοι γιατροί και με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. Αλλά πώς με βοήθησαν αυτοί οι γιατροί? Μου είπαν για κάποιους ανθρώπους που είχαν το ίδιο πρόβλημα και κάποιοι από αυτούς είναι και πάρα πολύ γνωστοί, όπως ο ποδηλάτης με τον καρκίνο που επέστρεψε και έκανε στη Γαλλία τα παγκόσμια ρεκόρ, Armstrong νομίζω. Έρχομαι λοιπόν μετά από 9-10 χρόνια να δώσω εγώ το παράδειγμα τώρα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν νέοι άνθρωποι και δυστυχώς, επειδή την παρακολουθώ αυτή την αρρώστια πολύ, την κολπική μαρμαρυγή και γενικότερα την καρδιά, την παρακολουθώ και έχει πραγματικά αυξάνονται τα ποσοστά. Θέλω λοιπόν να δώσω εγώ τώρα το δικό μου μήνυμα και να πω ότι εάν τηρείς τα πρωτόκολλα, τα ιατρικά, παίρνεις τα φαρμακά σου, κάνεις εξετάσεις σου, κάνεις σωστή ζωή, σωστή διατροφή, δεν πίνεις αλκοόλ, δεν καπνίζεις, δεν, μπορείς ακόμη και με καρδιολογικό πρόβλημα να πέσεις για το σταυρό. Και θα το κάνω. Αυτό είναι το μεγάλο και το κύριο μήνυμα που θέλω να στείλω.